Γεια σας, άλλο ένα βίντεο review από το Επιτραπέζουμε. Σήμερα θα δούμε ένα μικρό καρτοπαίχνιδο, το Grand Slam. Είναι του 15. Λοιπόν, τένις φυσικά. Έτσι είναι για 2 ή 4 παίκτες. Θα σας εξηγήσω τους κανόνες για 2 παίκτες και αλλάζουν πολύ λίγο για 4 παίκτες. Ας πούμε ότι θα βγουν έξω, κάθε παίκτης παίρνει ένα δικό του ντετ στο χρώμα του. Ας πούμε και κίτρινο. Στην αρχή του παιχνιδιού, κάθε παίκτης από τον deck του, αυτό να κατέψει, παίρνει 3, 4, 5, 6 κάρτες. Στο διπλό. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Αποφασίζουμε ποιος παίκτης θα παίξει πρώτος. Ας πούμε ότι πρώτος θα παίξει ο πράσινος. Ανοίγει την πρώτη κάρτα. Για να δούμε πού θα πάει το μπαλάκι. Κάθε κάρτα, ας το δούμε τώρα, έχει ένα σημείο που μπορεί να αποκρούσει. Άμα δείτε εδώ πέρα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα τι διακομμένες γραμμές. Είναι τα σημεία. Μπορεί να πάει το να σκάσει το μπαλάκι ή μπορούμε να τα αποκρούσουμε, έτσι. Και οι κάρτες πάνω έχουν το σημείο που μπορούμε να χτυπήσουμε το μπαλάκι και στο σημείο που μπορεί να πάει. Μπορεί να είναι και διπλά, δηλαδή αυτή εδώ πέρα η κάρτα πιάνει αυτά τα δύο σημεία. Αυτή εδώ η κάρτα πιάνει αυτά τα δύο σημεία και το καθεξής, έτσι. Οπότε, ξεκινώντας το παιχνίδι λοιπόν, ανοίγει την πρώτη κάρτα από το deck του αυτός που κάνει το σερβίς και παίρνουμε ένα μπαλάκι και το τοποθετούμε εδώ. Ο αντίπαλος πρέπει να αποκρούσει το μπαλάκι. Για να το κάνει αυτό, για να το κάνει αυτό λοιπόν, πρέπει να παίξει μία κάρτα που να αντιστοιχεί εδώ. Ας την παίξω έτσι για να φαίνεται καλύτερα. Έχω μία κάρτα. Το απέκρουσα. Βλέπετε, είναι εδώ πέρα. Σε αυτό το σημείο. Μπορώ να παίξω μία κάρτα, να πάει το μπαλάκι εδώ και να τραβήξω μία στη θέση της. Εντάξει, κάθε φορά που παίζω, τραβάω. Μπορώ όμως να παίξω άλλη μία κάρτα που έχει το ίδιο hitting point, δηλαδή στο ίδιο σημείο να πάει το μπαλάκι, αυτή εδώ, δεν με νοιάζει από που ξεκινάει και χτυπάει, με νοιάζει που καταλήγει και αυτό να γίνει smash hit και να γυρίσουμε το μπαλάκι επειδή θέλουμε. Ωραία. Θα παίξω δύο κάρτες, θα τραβήξω δύο κάρτες. Ο αντίπαλος τώρα για να αποκρούσει το smash hit πρέπει να παίξει δύο κάρτες που έχουν το ίδιο σημείο. Θα παίξει αυτή, ναι, μία, δύο. Και η δεύτερη κάρτα που παίζει είναι και που θα πάει, που θα γίνει το χτύπημα. Οπότε αποκρούει το smash hit και θα πάει εδώ. Μπορεί αν θέλει όμως να παίξει και τρίτη κάρτα για να γυρίσει και ο αντίπαλος smash hit. Αρκεί να υπάρχει point. Υπάρχει. Δεν με νοιάζει είπαμε που έρχεται, με νοιάζει που καταλήγει. Αλλιώς αν δεν είχε τρίτη πήγαινε πράσινη. Αν δεν είχε τρίτη, ναι, θα γύρναγε, θα πήγαινε έτσι. Εντάξει. Αν έχει τρίτη, ορίστε μπαίνει αυτή εδώ, τσακ, ξαναγυρνάει smash hit. Εδώ. Τραβάει τρεις κάρτες. Τι γίνεται στην περίπτωση που δεν έχουμε να παίξουμε κάρτα. Ας πούμε τώρα ότι ξεκινώντας το παιχνίδι, ο αντίπαλος μας στέλνει το μπαλάκι εδώ και εμείς δεν έχουμε να χτυπήσουμε. Καμία κάρτα. Ξεσκαρτάρουμε μια κάρτα από το χέρι μας και ανοίγουμε μία. Εάν υπήρχε εδώ πέρα και μπορούσα να το αποκρούσω, αυτό γύρναγε. Απλά τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, χάνω την ισορροπία μου και δεν αναπληρώνω τις κάρτες στο χέρι μου. Άρα μένω με 5. Κάθε φορά που χάνω την ισορροπία μου, χάνω και μια κάρτα. Εάν υπήρχε, το χτυπούσα, αλλά πάλι θα έχω χάσει μια κάρτα. Ωραία, γιατί έκανα αυτό. Τι γίνεται αν δεν έχω, αν έρθει έτσι το μπαλάκι και εγώ έχω μόνο μία κάρτα να τα αποκρούσω. Ας πούμε ότι ερχόταν εδώ, ήταν έτσι και εγώ είχα μόνο αυτήν. Και δεν έχω άλλη που να έχει αυτό εδώ πέρα το σημείο. Τότε πάλι μπορώ να κάνω, να κάψω μία κάρτα από το χέρι μου και να, όχι, συγγνώμη, όταν γίνει αυτό και αν δεν έχω, μπορώ πάλι να πω ότι χάνω την ισορροπία μου, αυτό γυρνάει και πάει εδώ, αλλά πάλι να πληρώνω το χέρι μου. Ωραία. Ή μπορώ να κάνω smash hit, πώς, μάλλον αυτό γίνεται, ή μπορώ θελημένα να χάσω την ισορροπία μου, θελημένα για να κάνω smash hit, δηλαδή να παίξω μια κάρτα και να το χτυπήσω. Ωραία. Και να πω, χάνω την ισορροπία μου, σημαίνει ότι δεν τραβάω κάρτα, και αυτό γίνεται έτσι. Εντάξει. Σε περίπτωση που ο αντίπαλος δεν μπορεί να αποκρούσει, φυσικά αυτό γίνεται πόντος και το καθεξής. Όποιος πάρει 4 πόντους κερδίζει το παιχνίδι. Τόσο απλό. Πώς παίζετε με 4 παίκτες? Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μόνο που οι παίκτες τραβάνε 5 κάρτες αντί για έξω καθένας. Ας πούμε ότι αυτοί οι δύο είναι μαζί. 5, 5, 5, 5. Διαλέγουμε ποιος θα παίξει πρώτος. Ας πούμε ότι παίζει ο Ρος πρώτος. Ανοίγουμε και γίνεται πάλι το ίδιο. Και πάει ένα αλλάξει. Πάει ο Ρος, αποκρούει για παράδειγμα ο πράσινος.
Έτσι, και γυρνάει πίσω, χτυπάει ο κίτρινος από κρούιο μου και ούτω καθεξής. Όταν τώρα δεν έχω να χτυπήσω, δεν καίω κάρτα και σηκώνω μια δικιά μου, καίω μια κάρτα, την αναπληρώνω και αποκρούει ο συμπαίκτης μου. Αν δεν έχει ούτε ο συμπαίκτης μου αποκρούσει, τότε χάνω πόντο. Έτσι. Αυτή είναι η βασική κανόνες. Υπάρχουν και advanced κανόνες, αλλά το παιχνίδι διαρκεί 10 λεπτάκια και νομίζω ότι είναι μια χαρά. Είναι αρκετά random, σε 10 λεπτάκια παίζει. Είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Πάμε να παίξουμε.